Θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε για σένα ένας άνθρωπος που δεν μιλά εύκολα στις εκπομπές, δεν λέει εύκολα τη γνώμη του για πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο, όπως εσύ. Μιλώ για το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Θα τρελαθώ. Τη γνώρισα αρχικά από την κόρη μου τον πρώτο καιρό, όταν ήταν πιο μικρή βέβαια και η κόρη μου. Η Νατάσα είναι η αγαπημένη της νεολαίας, γιατί εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τα αισθήματα μιας γενιάς. Και βεβαίως η νέα γενιά της το ανταποδίδει αυτό. Η Νατάσα δεν είναι μόνο ότι έχει πολύ ωραία φωνή, ότι είναι ταλέντο, ταλεντάρα, ότι έχει κάνει σπουδές. Πίσω από τις ερμηνείες της κρύβεται πολλή δουλειά, πολλή γνώση και κρύβονται οι γερές κυρίως βάσεις της που έχει με την ίδια την ιστορία του έντεχνου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Δεν έχει κανείς παρά να την ακούσει, να ερμηνεύει το νιν και αΐ του Σταύρου Ξαρχάκου. Ανεπανάληπτη. Ή πρόσφατα, θα τη θυμόμαστε όλοι, σε αυτή την διαδικτυακή συναυλία που έγινε την Πρωτομαγιά φέτος, λόγω της καραντίνας, που επέλεξε να τραγουδήσει με το πιάνο της το «Μέρα Μαγιού, μου μίσεψες», αυτόν τον ύμνο στην πάλη της εργατικής τάξης της πατρίδας μας, που είναι από τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Η Νατάσα πιστεύει αυτά που εκφράζουν αυτά τα τραγούδια, η στίχη των τραγουδιών, πιστεύει στις αξίες, πιστεύει στα ιδανικά για ένα καλύτερο, για ένα δίκαιο κόσμο. Συγκλονίζεται η ίδια από τους στίχους αυτών των τραγουδιών και γι' αυτό συγκλονίζει και εμάς όλους όταν την ακούμε. Δεν λογαριάζει προσωπικό κόστος, δεν έχει ιδιοτέλεια, εκφράζει με καθαρότητα τις απόψεις της, με θάρρος τις πεποιθήσεις της. Η Νατάσα δεν σηκώνει τάδικο με μια κουβέντα. Είπε εκπληκτικά λόγια για σένα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που είναι ένας άνθρωπος που, ξαναλέω, μιλάει πολύ σπάνια και πολύ δύσκολα. Και το ερώτημα που αυθόρμητα μου ήρθε ήταν σε ποιο βαθμό είσαι δεμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ταυτισμένη με το κόμμα. Είσαι? Φυσικά. Καταρχήν κατάγομαι από μια οικογένεια που πάπου προς πάπου συμμερίζεται τις ίδιες αξίες και, και την ίδια ιδεολογία. Δεν συμφωνώ σε όλα, αλίμονο. Κανένας δεν συμφωνεί σε όλα με μια ιδεολογία που ταυτίζεται. Αλλά είναι πολύ μεγάλη τιμή να μιλά για μένα ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πέραν από το ιστορικό του θέματος, και γιατί είναι αυτός ο άνθρωπος ο τόσο γλυκός, ο τόσο ευγενικός. Πριν που σας έλεγα για την πολιτική και τους πολιτικούς, είχα στο μυαλό μου ένα πρόσωπο με τέτοιο υψηλό πολιτικό ήθος. Τι να σας πω παραπάνω, μου ήρθε πολύ ξαφνικό και πολύ πολύ συγκινητικά. Είδα ότι χάρηκες με την παρέμβασή του. Με τιμά και με τιμά η γλύκα που λέει όλα αυτά τα λόγια και τα λέει για μένα.